Να πάμε στην ιστορία. Ναι, ό,τι θες από τα δύο, αλλά λοιπόν, στην ουσία των θεμάτων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε το εξής. Όσοι κάνανε ρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια με τις τράπεζες, ναι, τα δάνεια ήταν ακόμα στις τράπεζες, προσπαθώντας λοιπόν, επειδή είχαν μειωθεί τα εισοδήματά τους, επειδή ήταν μέσα στην οικονομική κρίση ή ακόμα και στις αρχές της πανδημίας, προκειμένου να μην χάσουν τα σπίτια τους, συμφώνησαν κάποια ποσά με μία διευκρίνηση. Η διευκρίνηση αυτή ήταν αν λήξει η περίοδος ρύθμισης, να ξαναέρθουν σε επαφή με την τράπεζα για να μπορέσουν να βρουν μια ευνοϊκή πάλι δόση. Τα δάνεια αυτά μεταβιβάστηκαν στα ΦΑΝ και τώρα πλέον κανείς δεν τους αναγνωρίζει. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα έγγραφο, το οποίο είναι απίστευτο. Και λέμε απίστευτο διότι περιγράφει ακριβώς αυτό το οποίο θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομίας, ο κ. Κρατζηδάκης, επειδή ακριβώς έχει βάλει μπροστά στην πλώρη του καραβιού του να φτιάξει τον κώδικα δεοντολογίας για τις τράπεζες. Άντε να τον δούμε, παιδιά, να τον δούμε. Βλέπουμε έναν δανειολήπτη, ο οποίος 2 Οκτωβρίου του 20, με μία από τις συστημικές τράπεζες, ναι, έκανε μία πράξη ρύθμισης οφειλής από σύμβαση δανείου. Πανδημία και μιλάμε τώρα, έτσι. Πανδημία. Και τι συμφώνησε. Συμφώνησε από τις 2 Οκτωβρίου και για 36 μήνες, δηλαδή μέχρι τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, 2 Οκτωβρίου του 2023, να πληρώνει 360 ευρώ. Ο επόμενος σταθμός του δανείου του συγκεκριμένου είναι εδώ. Για τα 2 επόμενα χρόνια να πληρώνει 945 και προσέξτε, αμέσως μετά έρχεται η δόση από τα 360, προσέξτε, 1782. Λέτε, η τράπεζα λοιπόν, βάζοντάς του πραγματικά θηλιά στο λαιμό, τον πάει από τα 360 στα 782. Όμως του λέει το εξής εκείνη την περίοδο. Συγγνώμη, λέει, πόσο πλήρωνε πριν τα 360, κύριε Νικολακόπουλε? Πριν τα 360 το κανονικό δάνειο το ενήμερο ήταν γύρω στα 600 με 700. 650 με 700 ήταν ενήμερη. Και γιατί πήγε στα 1700? Γιατί πήγε στα 1700? Γιατί δυστυχώς η τράπεζα, όπως σωστά λέει ο κ. Χρυμεντήτης, υπό την πίεση ότι θα το βγάλει σε πληστηριασμό, του λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έχω ένα χρονικό περιθώριο και πρέπει να θα σου κάνω αυτή τη ρύθμιση, αλλά μην ανησυχείς, για 3 χρόνια θα πληρώνεις 360 και μετά εδώ είμαστε, θα το ξαναδούμε. Είναι ο όρος που του έβαλε στο δάνειο, να τον πάει στο 360. Το τελευταίο παράγραφο, που του λέει λοιπόν ότι σε περίπτωση που αυτό εδώ, το άρθρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη ή και του εγγυητή και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς αυτόν για ευνοϊκότερη της παρουσίας. Κάτσε ρε παιδιά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Η τράπεζα θα εξετάσει. Ας πούμε ότι είχα ένα χιλιάρικο δώσει. Και ξαφνικά δεν μπορώ. Και σου λέει εντάξει, κάνουμε ένα διακανονισμό, θα δίνεις ένα 500άρικο. Ο διακανονισμός αυτός είναι για 3 χρόνια. Ναι. Μετά σου λέει θα το ξαναδούμε. Σωστά. Ναι, σωστά. Εν τω μεταξύ πουλάει το δάνειο αυτό σε ένα φαν. Το φαν σου λέει δεν βλέπουμε τίποτα. Χιλιάρικο θέλω. Γιατί σου λέει 1500? Θα σας πω. Γιατί μέσα στη σύμβαση, στα ψηλά γράμματα η μάλλον γράφει ότι μετά τους 36 μήνες, λέει η τράπεζα, εγώ πρέπει να σου προσδιορίσω μια δόση μέχρι τη λήξη του δανείου. Θα σου βάλω λοιπόν μετά τους 36 μήνες το ποσό αυτό, το 946, και μετά από άλλα 2 χρόνια θα πάει στα 1800. Ρε παιδιά, δεν μπορούσε να πληρώνει τα 600. Πώς θα πληρώνει τα 1700 εκατομμυρίου που έγινε στο μεσοδιάστημα? Το βάζω μέσα γιατί πρέπει να φανεί η εξόφληση του δανείου σε τόσα χρόνια. Αν κάνει επιμήκυνση. Είναι τυπικό. Είναι τυπικό για να το ξαναδώ. Δεν είναι τυπικό. Για παιδιά. Ακριβώς. Αλλά επί της ουσίας ξέρει, γιατί μιλάμε για το 2020, ότι τους επόμενους μήνες θα πουλήσει το δάνειο. Η τράπεζα. Η τράπεζα. Και θέλει να το πουλήσει σε καλή τιμή. Πώς θα το πουλήσει σε καλή τιμή? Αυτό έκανε. Αυτό κάνανε οι τράπεζες λοιπόν. Του δίνει στο φάντα ένα χαρτί και του λέει, κοίταξε να δεις, ο Φρεμεντήτης, σε λίγους μήνες θα σου δίνει 900 και μετά θα σου δίνει 1800. Τι μου δίνεις για αυτή τη σύμβαση? Και για να υπογράψει ο Φρεμεντήτης, του λέει: κοίταξε να δεις, εγώ σου βάζω έναν όρο ότι αν χειροτερεύσουν τα οικονομικά σου ή αν έχεις πρόβλημα, θα το ξαναδούμε. Τώρα όμως το φαν σου λέει: εγώ είμαι καινούριος. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Θέλω τη δόση που έχεις υπογράψει. Ωραία. Κάνε τώρα διαπραγμάτευση με αυτούς εδώ τους όρους. Τι να κάνει. Δεύτερον, το δάνειο αυτό, κοίταζα να δω πόσο ύψος, τι ύψος δανείου ήταν. Ήταν ένα μέσο δάνειο 150.000 ευρώ. Το οποίο ξεκίνησε κάπου το 2007, κάπου εκεί το πήρε ο άνθρωπος αυτό το δάνειο για να πάρει το σπίτι του, τότε που οι τράπεζες τα δίναν τα δάνεια με μεγάλη σφορία. Μας κυνηγάγανε να μας τα δώσουν τότε. Και τα 150.000 ευρώ ο άνθρωπος πάλι είχε τη διάθεση να τα ρυθμίσει, αφού πέρασε μέσα στην οικονομική κρίση, πανδημίες και όλα αυτά τα σχετικά. Και του βάλανε αυτούς τους όρους. Τώρα, πείτε μου εσείς, με τι επιχειρήματα θα καθίσει
να διαπραγματευτεί, που δεν διαπραγματεύεται κανένας με τους servicers, δηλαδή με τις εταιρείες διαχείρισης των δανείων, γιατί τη στιγμή που έχει αυτές εδώ τις συμβάσεις σου λέει θα σου πάρω απλά το σπίτι. Πούλα μόνο στο σπίτι για να τον κάνω το σε συμφέρει το φαν να βγάλει το σπίτι σε πληστηριασμό παρά να παίρνει μία δόση. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τον συμφέρει να πάρει το σπίτι, γιατί θα το πάρει στο πληστηριασμό σε μια καλή τιμή και όπως έχω μιλήσει με στελέχη το Funds, πιστεύουν ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα διπλασιαστούν οι τιμές, άρα θα το πουλήσει διπλάσιο. Ναι. Ή αν δεν το πουλήσει, θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με αξίες ακινήτων, που θα μπορεί να τα μεταβιβάζει, γιατί κάνουν ουσιαστικά χρηματιστήριο. Χαρτοφυλάκιο δανείων, χαρτοφυλάκιο σπιτιών, που θα μπορέσει να το πουλήσει σε καλύτερη τιμή από την τιμή που θα το αγοράσει μέσω του ΦΑΝ. Εδώ χρειάζεται τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σατζηδάκης, επειδή έχει βάλει πραγματικά από τα πρώτα θέματα στην ατζέντα το ζήτημα του να δημιουργηθεί ένα κλίμα πραγματικά υγιές στο ζήτημα των δανειοληπτών με τις εταιρείες διαχείρισης των δανείων, να υπάρξει αυτός επιτέλους ο κώδικας δεοντολογίας, να λάβει υπόψη του πολλές παραμέτρους της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων και των καθημερινών σχέσεων που διατυπώνονται, προκειμένου να έχει μια σοβαρότητα αυτός ο κώδικας, να μην είναι ένα κείμενο τύπου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα που δεν θα βγάλει άκρη. Ευαγγελίου, ρε φίλε. Ναι, υπάρχει υποχρεωτικότητα. Παιδιά, εδώ είναι παλαβό αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να δώσει 600, του πάνε 360 και δώσει 1.700, έγινε εκατομμυρίουχος στο μεσοδιάστημα ο άνθρωπος. Αυτά είναι τρελά πράγματα τώρα. Έτσι. Και μάλιστα να επισημάνω και ένα παράγοντα. Και ο οποίος θα ήθελε να είναι και συνεπής από ό,τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Συγγνώμη, Γιώργο. Γιατί προφανώς πάει, κάνει ρυθμίσεις, προσπαθεί, πληρώνει. Δεν το παρατάει δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό ήθελα να πω. Και μην ξεχνάμε ότι το 2020 που έκανε τη ρύθμιση ήδη είχε πληρώσει 13 χρόνια. Δηλαδή έχει πληρώσει πάνω από 100.000.